Έτοιμη να στείλει όπλα στη Λιβύη, εμφανίζεται η Δύση προκειμένου να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτο. Χθε στη Βιέννη, οι Υπουργοί Εξωτερικών των Μεγάλων Δυτικών Δυνάμεων προανήγγυλαν πω η κυβέρνηση ενότητα τη Λιβύη θα ζητήσει εξαίρεση από το εμπάρκο όπλων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ στην χώρα από το 2011, όταν ξέσπασε η εξέγερση κατά του Μουαμάρ Καντάφη. Όπω δήλωσε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Τζον Κέρι, η διεθνή κοινότητα θα στηρίξει το αίτημα της Λιβύης ώστε να αντιμετωπίσει η ίδια αποτελεσματικά τους τζιχαντιστές, ενώ σημείωσε ότι δεν τέθηκε ζήτημα νέα στρατογιοτική επέμβαση στη χώρα, κάτι που ήδη είχε αποκλείσει ο πρόεδρος Ομπάμα. Τη θανατική ποινή θέλει να επαναφέρει στις Φιλιππίνες ο νεοεκλογής πρόεδρος της χώρας, Ροντρίγκο Ντουτέρτε, δέκα χρόνια μετά την κατάργησή της. Ο Ντουτέρτε που έχει δεσμευθεί να σταματήσει το οργανωμένο έγκλημα δήλωσε πως θα παρακινήσει το Κογκρέσο να επαναφέρει την θανατική ποινή διαπανχονισμού. Παράλληλα ανακοίνωσε πως αν κάποιος αντιστέκεται κατά τη σύλληψή του, τότε οι διαταγές του στην αστυνομία και τον στρατό είναι να πυροβολούν για να σκοτώσουν, σημειώνοντας πως το μήνυμά του είναι πυροβολισμοί μέχρι θανάτου για κάθε οργανωμένο έγκλημα. Μία μεγάλη γιορτή ετοίμασε η πόλη του Λέστερ για να τιμήσει την ποδοσφαιρική της ομάδα για την κατάκτηση της Premier League, τον πρώτο μεγάλο τίτλο από την δημιουργία της πριν από 132 χρόνια. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες του Κλάουντιο Ρανιέρη την τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση αλλά και όλο το προσωπικό.